τρίτος μεγαλύτερος τουριστικός οργανισμός στην Ευρώπη, ο FTI, κήρυξε πτώχευση, αφήνοντας μετέωρους 11.000 εργαζόμενους, δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες και ξενοδόχους. Μόνο στην Κρήτη βρίσκονται ήδη 4.000 τουρίστες, ενώ ο συνολικός αριθμός αυτών που έχουν κλείσει πακέτα διακοπών στο νησί ανέρχεται σε 80.000. Ο τουρισμός δεν χρειάζεται τέτοιες καταστάσεις, διότι η εμπιστοσύνη κλονίζεται των πελατών και βέβαια και των προμηθευτών. Σε πλήρη εξέλιξη είναι συζητήσεις ώστε οι τουρίστες που έχουν ήδη προπληρώσει πακέτα διακοπών να απορροφηθούν από άλλα ταξιδιωτικά γραφεία, ενώ στόχος του Συλλόγου Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης είναι όσοι βρίσκονται στο νησί να φύγουν με τις καλύτερες εντυπώσεις χωρίς να επηρεαστούν από την χρεοκοπία του τουριστικού κολοσσού. Το μέλημά μας τώρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι πρώτα να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες οι οποίοι έχουν μείνει εδώ και οι οποίοι θα γυρίσουν κατά κάποιο τρόπο με την υποστήριξη των ασφαλιστικών οργανισμών και δεύτερον να ικανοποιηθούν οι συμπατριώτες μας και οι συνάδελφοί μας που έχουν υπόλοιπα από πέρυσι και βέβαια αυτά τα οποία έχουν δημιουργηθεί φέτος. Αναφορικά με τις ανεξόφλητες οφειλές προς ξενοδοχεία της Κρήτης, 1.200.000 ευρώ εκαθαρίζονται και χάνονται. Ως προς τους ταξιδιώτες, από την εταιρεία ανακοινώθηκε ότι καταβάλλονται προσπάθειες ώστε όσοι βρίσκονται ήδη σε διακοπές να μπορέσουν να τις ολοκληρώσουν κανονικά και να επιστρέψουν χωρίς πρόβλημα, ενώ το Ταμείο Ταξιδιωτικής Ασφάλισης θα αναλάβει να επιστρέψει προκαταβολές για πακέτα που τελικά θα ακυρωθούν. Όπως καταλαβαίνετε, μπορεί μια σεζόν να έχει προγραμματιστεί να είναι πολύ καλή και να έρχονται οι τουρίστες μας και μετά να μην μπορούμε να πληρωθούμε. Η τουριστική εταιρεία που έχει έδρα στο Μόναχο αντιμετώπιζε προβλήματα ήδη πριν από την πανδημία του κορονοϊού και κατέβαλε προσπάθειες για να καταστεί βιώσιμη που όμως τελικά δεν απέδωσαν. Μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων που είχε η διοίκησή της με την γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση, κατέθεσε το πρωί αίτηση πτώχευσης. Είναι μεγάλο πλήγμα για μας, για όλο τον τουρισμό της Κρήτης και γενικά για τον τουρισμό της Ελλάδος. Το FTI είναι ένας μεγάλος οργανισμός, έφερνε στην Κρήτη μόνο περίπου 80.000 κόσμο το χρόνο. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται περίπου 3.000 κόσμος στο νησί. Επειδή οι κρατήσεις ήταν προπληρωμένες, δεν θα υπάρχουν θέματα. Θα κάνουν τις διακοπές τους και θα φύγουν κανονικά με τις ασφαλίες τους.